Το Άγιο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο που για άλλη μια μέρα επέτρεψε να είμαστε στον οίκο Του. Ευχαριστούμε για άλλη μια μέρα που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ήταν μαζί μας. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, καθώς αρκετός κόσμος έχει φύγει για τη Θεσσαλονίκη, οπότε δεν υπάρχει τόσο άγχος όπως σας βλέπω από εδώ πάνω, ας πούμε. Αλλά δόξα τον Κύριο, πιστεύω ότι για μας έχει κάτι ο Κύριος, για όλους έχει κάτι ο Κύριος. Τα αυτιά μας απλά πρέπει να είναι πάντοτε ανοιχτά. Σαν πρόλογο, ήθελα έτσι για άλλη μια φορά, το συνηθίζω, αλλά για άλλη μια φορά ήθελα να το επιβεβαιώσω, ότι δοξάζω τον Κύριο και δεν μετανιώνω ότι έδωσα τα νιάτα μου στον Κύριο. Δεν μετανιώνω που από μικρός ήμουνα στην Εκκλησία, είτε στο Εγάλεο, είτε στην Πετρούπολη, είτε εδώ. Δεν μετανιώνω που από μικρός άκουγα τα λόγια του Κυρίου. Γιατί πραγματικά έχει αποδειχθεί στη ζωή μου και δεν μπορεί κανείς να μου το αλλάξει πλέον αυτό, ότι ο Κύριος είναι η αλήθεια και η ζωή. Και παρακαλούμε τον Κύριο και προσευχόμαστε για τα παιδιά τα οποία τώρα είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά και εν γέννη για τα παιδιά μας και για εμάς τους ίδιους, ο Κύριος να μας βοηθήσει, καθώς τα φώτα της Βαβυλώνας έτσι έχουν ξεκινήσει, είναι ήδη πολύ πιο λαμπρά, ας πούμε, πολύ πιο μεγάλα από ό,τι ήταν παλιά. Έτσι, σαν ένα απλό έτσι, ένα αστείο παράδειγμα, βλέπω τώρα το μικρό το παιδάκι μας, όποτε υπάρχει φως ή κάποια οθόνη ανοιχτή, πώς το βλέμμα του καρφώνεται απάνω εκεί, και ακόμα και αν το γυρίσουμε στην άκρη, γυρνάει το κεφάλι του πίσω όσο μπορεί για να το ξαναδεί. Η αλήθεια όμως είναι ότι τα φώτα της Βαβυλώνας κάποιες φορές ελκύουν. Είτε μικρότερος ηλικία, είτε μεγαλύτερος, ο καθένας από εμάς έχει τα δικά του πράγματα τα οποία τον ελκύουν, τα δικά του πράγματα τα οποία χρειάζεται να παλέψει αυτή τη ζωή. Όμως ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είναι πάντα εκεί. Με τη χάρη του Θεού, θα ήθελα να διαβάσουμε μερικά εδάφια από τη σελίδα 932. Είναι το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΚΔ και εδάφιο 13. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 932 σελίδα από τις γραφές του Βάμβα, ΚΔ κεφάλαιο, από το 13 θα διαβάσω μέχρι και το 36. Κατά Λουκά, ΚΔ 13. «Και ιδού δύο εξ αυτών επορεύοντο εν αυτή τη ημέρα, εις κόμοι ονομαζομένοι Εμαούς, απέχουσα 60 στάδια από Ιερουσαλήμ. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί παντών των συμβεβικότων τούτων. Και ενώ ομίλουν και συνδιαλέγοντο, πλησιάσας και αυτός ο Ιησούς, επορεύοντο με ταυτόν. Αλλά οι οφθαλμοί αυτών εκρατούντο, για να μην γνωρίζουν αυτόν. Είπε δε προς αυτούς, τι είναι συν οι λόγοι ούτη, τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους, περιπατούντες και είστε σκυθροποί. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, ονομαζόμενος Κλεόπας, είπε προς αυτόν, συ μόνος παρικείς εν Ιερουσαλήμ. Και δεν έμαθες τα γεγονότα εν αυτή, εν τες ημέρες ταύτες. Και είπε προς αυτούς, ποια. Ή δε είπον προς αυτόν, τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ως εις εστάθη ανήρ προφήτης, δυνατός εν έργο και λόγο ενώπιον Θεού και παντός του λαού. Και πώς παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημώνης κατά δίκη θανάτου και εσταύρωσαν αυτόν. Εμείς δε ελπίζομεν ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ, αλλά και προς τούτης πάση τρίτη μέρα είναι σήμερον αυτή, αφού έγιναν αυτά. Αλλά και γυναίκες την έσεξ ημών εξέπληξαν ημάς, έτεινε σιπήγον την αυγή στο μνημείο, και μη ευρούσε το σώμα αυτού, ήλθον λέγουσε ότι είδον και οπτασίαν αγγέλων, ήτινες λέγουσιν ότι αυτός ζει. Και την έστων ημιτέρων υπήγον εις το μνημείο και εύρων ούτω, καθώς και οι γυναίκες είπων, αυτόν όμως δεν είδον. Και αυτός είπε προς αυτούς, ο ανόητη και βραδύ στην καρδία, εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτε. Δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει στη δόξα αυτού. Και αρχίσας από Μωυσέως και από παντών των προφητών, διερμήνευε εις αυτούς τα περί εαυτού γεγραμμένα εν πάση τις γραφές. Και πλησίασαν εις την κόμη όπου επορεύοντο, και αυτός προσεποιείτο ότι υπάγει μακροτέρα. Και παρεβίασαν αυτόν λέγοντες μήνων με θυμών, διότι πλησιάζει η εσπέρα. Και έκλεινε η ημέρα. Και εισήλθε δια να μείνει με ταυτόν. Και αφού εκάθισε με ταυτόν εις την τράπεζα, λαβών τον άρτο ευλόγησε και κόψας έδιδεν εις αυτούς. Αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και εγνώρισαν αυτόν, και αυτός έγινε άφαντος από αυτόν. Και είπαν προς αλλήλους, δεν εκαίε το ενεμήν η καρδία ημών, ότε λάλλει προς ημάς, καθοδόν και μας εξήγει τας γραφάς. Και σηκωθέντες την αυτή ώρα, υπέστρεψαν εις την Ιερουσαλήμ, και ευρών συνηθισμένων τους 11 και τους μεταυτών, ήτινες έλεγον ότι όντως ανέστη ο Κύριος και φάνη στο Σίμωνα. Και αυτοί διηγούντο τα εν τη οδό, και πώς εγνωρίστης αυτούς ενώ έκοπτε τον άρτο.
Ενώ δε ελάλουν ταύτα, αυτός ο Ιησούς εστάθη εν μέσω αυτών και λέγει προς αυτούς, ειρήνη μην, αμήν. Είμαστε σε μία δύσκολη κατάσταση ομολογουμένως, έτσι, για τους μαθητές κυρίως. Ήτανε τόσα χρόνια, 3 χρόνια πλέον και μισά, με τον Ιησού Χριστό, ήτανε μαζί, τον ακολουθήσανε, ακούσαμε και σε ένα προηγούμενο κήρυγμα, τα αφήσανε όλα, έτσι, δεν κρατήσανε κάτι, τα αφήσανε όλα για να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Οπότε, οι ελπίδες τους πλέον ήτανε με τον Ιησού Χριστό. Δυστυχώς όμως στο μυαλό τους οι μαθητές είχαν την ελπίδα ότι η δόξα την οποία έμελε ο Ιησούς Χριστός να δώσει έχει να κάνει με εξουσία πάνω στη γη. Έχει να κάνει με το να διώξουν τους Ρωμαίους και έχει να κάνει με το αυτοί επειδή τα διώξανε, τα απαρνηθήκαν όλα και ακολουθήσανε να κυριαρχήσουν και να έχουν θρόνους και εξουσία. Όμως ο Ιησούς, όπως ξέρουμε πολύ καλά, δεν εννοούσε ακριβώς αυτό, αλλά εννοούσε για τη Βασιλεία την Ουράνια, εννοούσε για το αίμα του, το οποίο πλέον μας πλένει και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί χωρίς αυτό δεν θα ήμασταν εδώ που είμαστε σήμερα. Και πλέον, εφόσον παραδόθηκε και σταυρώθηκε, βλέπουμε τους απελπισμένους μαθητές και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές μπορεί να σκεφτόμαστε ότι γιατί χάσανε την πίστη τους. Είδανε τόσα θαύματα, είδανε τόσα μπροστά τους. Κι όμως, αδελφοί, άνθρωποι είμαστε. Και φταίμε και ολιγοπιστούμε. Δεν είναι ότι είμαστε καλύτεροι. Δεν είναι ότι εμείς θα το κάναμε διαφορετικά. Όμως όλα αυτά τα βλέπουμε και χαιρόμαστε που τα βλέπουμε γιατί είναι για τη διδασκαλία ημών. Και έτσι λοιπόν, κρυμμένοι πλέον, ο Ιησούς έχει σταυρωθεί, κρυμμένοι πλέον για το φόβο των Φαρισαίων, είναι μέσα σε ένα δωμάτιο και περιμένουν τι είναι να γίνει. Και ξαφνικά έρχονται κάποιες γυναίκες και λένε «Πήγαμε στον τάφο». Και δεν είναι εκεί ο Ιησούς και δεν πίστεψαν τις γυναίκες. Και πήγε και ο Πέτρος, πήγε και ο Ιωάννης και επιβεβαιώσανε. Κάποιοι όμως, και στο συγκεκριμένο παράδειγμα μιλάμε για τον Κλεόπα και τον άλλο μαθητή, δεν μείνανε καν στην Ιερουσαλήμ. Δεν περιμένανε καν, είπανε ας πάμε προς Εμαούς. Η Εμαούς λέει είναι 60 στάδια, από ό,τι διάβασα είναι περίπου 18 μέτρα το στάδιο, είναι περίπου 11 χιλιόμετρα. Περίπου, άμα σκεφτούμε ότι είχαν και πράγματα μαζί τους και ότι ο δρόμος δεν ήταν οδοστρωμένος όπως είναι τώρα, 4 ώρες ταξίδι, 3 ώρες ταξίδι, περίπου. Δεν πήγανε μακριά, όμως σήμερα έρχεται το Πνεύμα Άγιο και μας ρωτάει και με ρωτάει, έφυγες από την Ιερουσαλήμ, πού πας? Μα είναι εδώ δίπλα. Μα πάω λίγο διακοπές. Δεν πειράζει. Μα είναι, δεν πειράζει να κάτσω και μία ώρα να δω μια ταινία. Δεν πειράζει να κάτσω να αφήσω λίγο αυτό. Δεν πειράζει να αφήσω λίγο εκείνο, λίγο το άλλο. Κοντά είναι. Γιατί έφυγες από την Ιερουσαλήμ? Πού έχεις να πας? Μα είμαι δίπλα. Άμα γίνει κάτι θα επιστρέψω. Δεν μπορεί ο Κύριος να σε βρει. Δεν μπορεί να νιώσεις, δεν μπορεί να καταλάβεις και να δεις όλα αυτά που ζήσαν οι 11, αν δεν μείνεις στην Ιερουσαλήμ. Όσο κοντά και αν είναι, όσο και αν λίγο νομίζεις ότι αφήνεις τον κόσμο να εισέρχεται, γιατί λίγο θέλει. Από λίγο ξεκινάμε. Και περπατούν λοιπόν στο δρόμο οι μαθητές και συνδιελέγοντο. Και ξαφνικά είναι και ο Ιησούς ανάμεσά τους και οι οφθαλμοί τους, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Οι οφθαλμοί τους, πώς το λέει ακριβώς να το διαβάσω από μέσα, εκρατούντο για να μην γνωρίσεις είναι αυτό. Εκρατούντο για να μην γνωρίσουν αυτόν. Και ο Κύριος να είναι ανάμεσά τους και να τους μιλάει και να τους λέει τι συζητάτε. Και πολύ επίσης όμορφο, τι συζητάτε και είστε σκυθροποί. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει, εγώ το έχω νιώσει και το έχω δει στον εαυτό μου. Όταν δεν είμαι καλά, όταν κάτι μου φταίει, όταν έχω χάσει τις ελπίδες μου, μπορεί να μιλάω με κάποιον αδελφό και αυτά που βγαίνουν να είμαι σκυθροπός, να μην έχω χαρά μέσα μου, να μην έχω αυτό το ωραίο εδάφιο που λέει ότι είναι προσφυλή, ότι είναι πρόσχαρο, αυτά να σκεφτόμαστε και αυτά να λαλούμε. Δεν το έχω. Και όντως αυτοί οι άνθρωποι είχαν χάσει τις ελπίδες τους. Και τώρα πλέον βρίσκονται σε έναν δρόμο προς την Εμαούς και βλέπουν και έναν τρίτο να έρχεται μαζί τους. Χωρίς να καταλάβουν φυσικά ότι είναι ο Ιησούς. Και το αστείο, ας πούμε, της κατάστασης είναι ότι γυρνάνε και του λένε καλά. Δεν ζεις στην Ιερουσαλήμ. Δεν είδες τι έγινε. Λες και ο Ιησούς δεν ξέρει. Ξέρουμε εμείς καλύτερα. Ξέρουμε εμείς να εξηγήσουμε τα πράγματα στον Ιησού καλύτερα από ότι ο ίδιος. Και του είπανε για τον Ιησού. Άντρα έτσι προφήτη λέει, να το διαβάσω και από μέσα, ανήρε στάθε δυνατός εν έργο και λόγο ενώπιον του Θεού, αλλά τον παραδώσανε σε θάνατο. Δυστυχώς εμείς νομίζαμε ότι άλλα ήταν να γίνουνε. Αλλά δυστυχώς τον είδαμε να μην φέρνει καμία αντίσταση, να τον βρίζουνε και να μην μιλάει πίσω, να τον χτυπάνε και να μην αντιδράει και ξαφνικά τον είδαμε κιόλας και να σταυρώνεται.
και τον είδαμε και να πεθαίνει και να πεθαίνει και να μπαίνει και στον τάφο. Άλλα περιμέναμε. Άλλα περιμέναμε και άλλα γίνανε τελικά. Και πλέον, λόγω αυτού, οι ελπίδες μας έχουν χαθεί. Λόγω αυτού, δεν έχουμε πλέον κάτι να κοιτάξουμε. Και το επόμενο καλύτερο είναι να έρθουμε στην Εμμαούς. Θυμηθείτε ότι δεν είναι η μόνη, ο Πέτρος αποφάσισε να πάει για ψάρεμα. Έτσι, γενικά, οι άνθρωποι, εμείς σαν άνθρωποι είμαστε προβληματικοί, η αλήθεια είναι αυτή. Και ολιγοπιστούμε και όταν χάνουμε την πίστη μας, πού πάμε, σε αυτό που είχαμε παλιά. Και είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί και στις μέρες μας απηχεί, γιατί όντως περιμένουμε ότι ο έσχατος οίκος θα είναι ο δοξότερος του πρώτου. Και πολλές φορές μπορεί να χάνουμε, έτσι όπως τα διάβαζε τα εδάφια, αυτό μου ήρθε στο μυαλό, ότι χάνουμε την πίστη μας κάποιες φορές. Μα θα είναι, εγώ θυμάμαι τότε τις προσευχές που ερχόταν ο Κύριος, εγώ θυμάμαι τότε που μέναμε σολονυχτίες όλο το βράδυ συνεχόμενα, εγώ θυμάμαι πολλά, πολλά πράγματα. Και τώρα αυτά δεν συμβαίνουν, ας πούμε. Και χάνουμε τις ελπίδες μας. Και λέμε, θα γίνει, δεν θα γίνει. Θα σηκώσει ο Κύριος εργάτες, δεν θα σηκώσει ο Κύριος εργάτες. Έχει να κάνει όντως κάτι ο Κύριος με την Εκκλησία του αυτές τις τελευταίες ημέρες, παρόλο που είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα. Είτε αυτό είναι οικονομικά, είτε αυτό είναι εκκλησιαστικά. Έτσι, και η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε κρατήσει λίγο τα φρένα. Στο εξωτερικό, άμα πάτε, Εκκλησία της Πεντηκοστής, δεν υπάρχει Εκκλησία της Πεντηκοστής, η οποία να μην έχει όργανα, να μην έχει ειδικό φωτισμό, να μην έχει ειδικά άτομα που ξέρουν να παίζουν μουσική. Δυστυχώς έχει αφαιθεί ο κόσμος πλέον στις εκκλησίες. Και όταν λέμε, όταν στο εξωτερικό πεις από την Εκκλησία της Πεντηκοστής, το αμέσως νομίζουν ότι είσαι μια εκκλησία από αυτές. Άραγε, τι είναι να κάνει ο Κύριος, και μπορεί κάποιες φορές να απελπιζόμαστε και να λέμε, δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Κύριος. Πολλές φορές βλέπουμε τον εαυτό μας που έτσι έχουμε χάσει την πίστη μας και να λέμε, τι εμένα, τι τον αδελφό, ακόμα χειρότερα, μα το λέμε αυτό βέβαια, έτσι. Εμένα, τι να κάνει ο Κύριος με εμένα, τι μπορεί να βρει, κι όμως. Μείνε όμως στην Ιερουσαλήμ. Και αυτό είναι το μήνυμα, ας πούμε, που έχω κρατήσει. Μείνε στην Ιερουσαλήμ. Μη φύγεις για Εμμαούς. Μη φύγεις παραπέρα. Η Εμμαούς, όπως είπαμε, δεν είναι μακριά. Αν δεν κάνω λάθος, 10 χιλιόμετρα είναι περίπου μέχρι το Χαλάνδρι, λίγο πιο κάτω. Μη μπεις. Είναι κοντά. Δεν πειράζει. Όταν ακούσω, όπως η Ναομή, όταν ακούσω ότι ο Κύριος επισκέφθηκε το λαό του, θα γυρίσω. Μη μπας. Δεν ξέρεις πού θα σε βρει και πώς θα είσαι. Και αν θα μπορείς να γυρίσεις. Δεν θα σε αφήσει ο εχθρός. Υπάρχει περίπτωση ο εχθρός που ξέρουμε από άλλο εδάφιο ότι γυρνάει γύρω-γύρω, λέει, σαν λέον έτοιμος να καταπιεί ακόμα και τους εκλεκτούς. Υπάρχει περίπτωση να σε αφήσει, άμα εσύ φύγεις από το σπίτι του πατέρα, χωρίς προστασία. Δεν μπορείς. Μείνε στην Ιερουσαλήμ. Αυτό είναι πραγματικά το όλο ζουμί της υπόθεσης. Και ξεκινάει λοιπόν ο Ιησούς και τους λέει, και κάποιες φορές αυτός είμαι εγώ και είμαστε εμείς, ο ανόητοι και βραδύ στην καρδία, κάποιες φορές. Ανοητεύουμε. Κάποιες φορές είμαστε αργοί στο να καταλάβουμε κάποια πράγματα και χρειαζόμαστε τον Ιησού ξανά και ξανά να μας λέει τα ίδια πράγματα και ξανά να μας διδάσκει και ξανά το ίδιο μάθημα. Μα το είδα. Ναι, αλλά δεν το πέρασες. Ξανά. Και έχει υπομονή ο Ιησούς μας, έτσι δεν είναι? Και είναι και καλός. Κάθισε όλες αυτές τις ώρες που περπατάγανε μαζί και τους εξηγούσε. Ξανά. Μα τα είχαν ακούσει. Ξανά. Γιατί δεν τα είχαν κατανοήσει. Και τους εξήγησε από Μωυσαίος, από παντών των προφητών, και διερμήνευε, λέει, σε αυτούς τα γεγραμμένα εν πάση τις γραφές. Και πλησίασαν στην κόμη όπου επορεύοντο και φτάσανε στον προορισμό τους. Πάρα πολύ ωραίο εδάφιο, ε. Φτάσανε εκεί που ήταν να φτάσουν. Τι κάνεις τώρα? Έχεις τον Ιησού δίπλα σου. Λίγο πιο κάτω θα πούνε, δεν γεγόταν η καρδιά μας όταν μας εξηγούσε τις γραφές. Άραγε, όταν ο Ιησούς σου εξηγούσε τις γραφές, είχε αποτέλεσμα στην καρδιά τους. Τι κάνεις? Τον αφήνει και πάει παρακάτω. Έχουμε πολύ ωραίο Κύριο. Δεν θα σε πιέσει. Δεν τους πίεσε να πει, βάλτε με, ελάτε να φάμε μαζί. Δεν τους είπε καν, μπορείτε να μου δώσετε ένα δωμάτιο, γιατί είναι πλέον, κοντεύει βράδυ. Όχι, πάω παρακάτω. Αν δεν ανοίξουμε την καρδιά μας, αδελφοί, δεν θα έρθει ο Ιησούς να μας αναγκάσει. Δεν θα σπάσει την πόρτα ο Ιησούς, θα χτυπήσει. Άμα τον αφήσουμε να πάει παρακάτω στο επόμενο χωριό που έλεγε ότι ήταν να πάει, θα πάει. Δεν θα κάτσει. Άμα όμως ανοίξουμε, όπως ευτυχώς κάναν αυτοί οι δύο μαθητές, θα έρθει και θα δειπνήσει μαζί μας. Και εκεί ήταν η σωτηρία, εκεί ήταν το αποτέλεσμα, στο ότι ανοίξανε την πόρτα τους στον Ιησού Χριστό και ότι του δώσανε την ευκαιρία να έρθει. Και του είπαν, έλα κάτσε μαζί μας να φάμε, γιατί είναι αργά πλέον. Έτσι. Και αφού εκάθισε με ταυτόν εις την τράπεζα λαβών τον άρτο, ευλόγησε και κόψας έδιδεν εις αυτούς. Δεν άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο χειριζόταν τις καταστάσεις ο Κύριος.
δεν είπε, α, τώρα δεν μπορώ, επειδή δεν τους έχω δείξει ότι είμαι ο Ιησούς και έχουν κρατηθεί οφθαλμοί τους από το να με ξέρουν, πρέπει να αλλάξω και αυτά που κάνω συνήθως. Όχι, προσευχή για το φαγητό, να ευλογήσει τον άρτο και μετά τον έδωσε. Και πλέον, αφού λάβανε, ανοιχθήκανε, λέει, οι οφθαλμοί τους και γνώρισαν αυτόν και αυτός έγινε άφαντος από αυτόν. Πολύ ωραίο. Ξαφνικά, ανοίξαμε απλά την πόρτα στον Κύριο και ο Κύριος έκανε τα υπόλοιπα και ήρθε και ευλόγησε και μας ανοίξαν τα μάτια. Αδελφοί, εμείς δεν έχουμε δυνάμεις. Δεν είναι ότι ο Κλεόπας και ο μαθητής είχαν κάποια δύναμη να ανοίγουν και να κλείνουν τα πνευματικά τους μάτια. Ο Κύριος βοήθησε και ανοίχθηκαν τα πνευματικά τους μάτια. Και πιστεύουμε ότι πραγματικά, αν μας άνοιγε ο Κύριος τα πνευματικά μας μάτια, τον βλέπαμε ότι ήταν εδώ, πριν από εμάς, σήμερα. Μας περίμενε και κάθε έναν ξεχωριστά από εμάς έρχεται και έχει πράγματα να μας πει και έχει λόγους για την καρδιά μας. Αρκεί να ανοίξουμε την καρδιά μας. Αρκεί να πούμε, Κύριε, μη φύγεις, έλα μαζί μας, έλα να φας μαζί μας, έλα και ευλόγησε τον άρτο που έχουμε στο τραπέζι μας, για να ανοιχθούν λοιπόν οι οφθαλμοί μας και τα αυτιά μας και να ακούσουμε αυτά που έχεις να μας πεις. Και έγινε άφαντος από αυτόν. Δεν έμεινε. Δεν μπορεί ο Κύριος να μείνει στην Εμαούς. Ο Κύριος είναι στην Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος είναι στην Εκκλησία. Κάποιες φορές μπορεί κάποιος αδελφός έτσι να χάσει το δρόμο του και όταν γύρισε να μας είπε και άκουσα πάλι ένα κήρυγμα, άκουσα πάλι ένα μήνυμα και άρχισα να κλαίω και η καρδιά μου άλλαξε και ξαναγύρισα στην Εκκλησία. Ο Κύριος στέλνει μηνύματα. Ο Κύριος θα κάνει ό,τι μπορεί. Δεν μπορεί όμως να μείνει έξω από την Εκκλησία του. Δεν μπορεί να μείνει μαζί σου στην Εμαούς. Πρέπει να γυρίσει στην Ιερουσαλήμ. Πρέπει τώρα οι μαθητές να γυρίσουν στην Ιερουσαλήμ. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό γιατί η καρδιά τους κεγότανε και τι είπανε τώρα. Πάμε τώρα, μα βράδιασε. Τώρα, πριν από λίγο, δεν έλεγε στον Ιησού, έλα γιατί είναι σπέρας πλέον. Ότι η μέρα πέρασε. Είναι δύσκολα έξω τώρα. Δεν είχε και φωτισμό ιδιαίτερο, φαντάζομαι τότε οι δρόμοι. Έλα μαζί μας να φας. Αλλά με το που έγινε όλο αυτό, τι είπανε, τώρα, πάμε πίσω στην Ιερουσαλήμ. Τώρα. Όχι αύριο, μα κάτσε να κοιμηθούμε. Τώρα. Δεν περιμένουμε καθόλου. Δεν κεγόταν η καρδιά μας. Τι κάνουμε εδώ. Ήρθαν στα λογικά τους, Πάμε στην Ιερουσαλήμ. Πάμε με τους υπόλοιπους. Και έτσι γυρίσανε και βρήκανε και τους υπόλοιπους και ο ένας επιβεβαίωνε τις εμπειρίες, ο Κλεόπας και ο μαθητής, ο άλλος επίσης. Και εκεί ανάμεσά τους, εκείνη την ώρα που ξεκινήσανε και αναθαρίσανε, που είχανε την πίστη πλέον σιγά-σιγά, που έλεγε ο ένας μαθητής, τον είδα. Ο άλλος έλεγε, τον είδα στο δρόμο μαζί μας ήταν. Οι γυναίκες λέγανε, δεν είδαμε το σώμα του στον τάφο και μάλιστα εμφανίστηκε στο Σίμωνα. Και σιγά σιγά άρχισε η πίστη τους και αναθερμανότανε. Ξαφνικά εκεί ήταν και ο Ιησούς. Και τι είπε το πρώτο πράγμα, ειρήνη μην. Ειρήνη μην. Έτσι μπορούμε να γυρίσουμε και να δούμε γύρω στον κόσμο τι λείπει. Ειρήνη. Δεν υπάρχει ειρήνη στον κόσμο. Το πρώτο πράγμα που είπε ο Ιησούς, ειρήνη μην. Ειρήνη σε εμάς. Και η αλήθεια είναι το ότι μπορεί κάποιες φορές, για να γυρίσω πάλι πίσω σε αυτό, ότι μπορεί να βλέπουμε γύρω μας και να λέμε, μα είμαστε αδύναμοι. Και σαν άτομα και σαν εκκλησία, όντως. Πόσο ο Κύριος θα έρθει να κάνει αναζωπήρωση, πόσο ο Κύριος θα έρθει να κάνει όλα αυτά. Μείνε στην Ιερουσαλήμ και όταν έρθει η ώρα, θα έρθει ο Κύριος και το πρώτο πράγμα που θα πει, ειρήνη μην. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Μείνε στην Ιερουσαλήμ. Κάνε αυτό το οποίο έχεις μπροστά σου, το έργο το οποίο έχεις. Απλά μη φύγεις. Μη φύγεις, μην πας αλλού. Λέει πολύ ωραία Αβακούμ, θα σταθώ στη σκοπιά μου. Θα στυλωθώ επί τον πύργο. Δεν θα φύγω, αλλά δεν θα παρατήσω και το έργο μου, έτσι. Αλλά θα στυλωθώ. Θα απαντήσει ο Κύριος. Είμαστε σίγουροι θα απαντήσει ο Κύριος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας αφήσει ο Ιησούς. Απλά πρέπει να είμαστε εκεί για να τα ακούσουμε. Πρέπει να είμαστε εκεί με υπομονή για να περιμένουμε. Μας άφησε ποτέ ο Κύριος? Δεν νομίζω ότι μας άφησε. Εγώ μπορώ να επιβεβαιώσω για τον εαυτό μου ότι ποτέ δεν μας άφησε. Και εμένα μόνο μου και τώρα με τη γυναίκα μου και την οικογένειά μου. Δεν μας άφησε ποτέ. Ευενέζερ. Μέχρι τώρα ο Κύριος ήταν μαζί μας. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να είμαστε εν Ιερουσαλήμ. Το επαναλαμβάνω και το επαναλαμβάνω, αλλά πραγματικά αυτό είχα στην καρδιά μου. Μείνε εν Ιερουσαλήμ. Μείνε στην Εκκλησία του Κυρίου. Και μην λέμε, δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει εκείνο. Όχι, όχι. Όλο το έργο. Ό,τι μπορούμε και ό,τι δεν μπορούμε να πάμε στον Κύριο. Κύριε, αναγνωρίζω 1-2 πράγματα τα οποία κάνω λάθος. Έλα και διόρθωσέ τα, γιατί θέλω να μείνω στην Ιερουσαλήμ και γιατί θέλω, όχι να κάνω κάτι, αλλά θέλω να εργαστεί. Μας είπε ο Κύριος. Θυμόμαστε και προφητείες και κηρύγματα. Θα γεμιστεί η Εκκλησία. Θα γεμιστεί με άτομα. Δεν πρέπει όμως να είμαστε έτοιμοι. Δεν πρέπει όμως να βρουν αυτά τα άτομα κάποιον να τα αγκαλιάσει. Δεν πρέπει εμείς να πλύνουμε τα πόδια των μαθητών όπως ο Κύριος τα έπλυνε. Δεν πρέπει λοιπόν αυτό που λάβαμε, την παρηγορία που λάβαμε, να παρηγορήσουμε με αυτή την παρηγορία την ίδια.
Αλλιώς, τι νόημα έχει? Αυτό είναι το νόημα των δυσκολιών. Αυτό είναι το νόημα όλων αυτών. Η παρηγορία. Για να μπορείς και εσύ να παρηγορήσεις τα άτομα που σε λίγο θα ανοίξουν την πόρτα, που θα είναι πληγωμένα από τον κόσμο, από αμαρτίες, από προβλήματα και θα πρέπει απλά, ίσως κάποιες φορές, απλά να κάτσεις να ακούσεις. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Απλά να κάτσουμε και να ακούσουμε. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι κάποιες φορές. Γιατί σκεφτόμαστε, και τώρα πρέπει να απαντήσω και πρέπει να μιλήσω και τι θα μου πει και πρέπει να μιλήσω μέσα από τη γραφή και να βρω ένα σωστό εδάφιο και θα το θυμάμαι το εδάφιο, να το σημειώσω. Όχι. Πάρα πολλές φορές απλά θέλει αυτός ο άνθρωπος, θέλει τι, κάποιον να τον ακούσει. Θέλει απλά να κάτσεις και να ακούσεις. Και ο Κύριος να αναλάβει τα άλλα. Τι λένε οι περισσότεροι? Μπήκα στην εκκλησία, λέει, και τα πρόσωπά σας, λέει, λάμπανε. Η αγάπη των αδελφών με εξέπληξε. Όχι τα λόγια απαραίτητα, αλλά η αγάπη. Το φως αυτό που είχατε στα πρόσωπά σας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πραγματικά δεν μας έχει αφήσει. Και πραγματικά, αν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι πρέπει να μείνουμε στην Ιερουσαλήμ. Και θα έρθει η ώρα του Κύριου. Και θα έρθει η ώρα που δεν θα κάνουμε εμείς κάτι διαφορετικό, δεν θα κάνουμε εμείς κάτι καινούριο, ότι ξαφνικά γίναμε καλοί. Όχι, θα έρθει ο Κύριος εν το μέσο ημών και θα πει ειρήνη μην. Ιδού εγώ. Πρέπει όμως να είμαστε εδώ. Πρέπει τα σκεύη μας να είναι έτοιμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα. Ήρθε ο Κύριος να αναλάβει και το υπόλοιπο, να μας γεμίσει με το λόγο του και να μείνει μαζί μας μέχρι την ημέρα που θα έρθει να μας παραλάβει. Γιατί αυτό θέλουμε. Να ζήσουμε αιώνια μαζί του, να βλέπουμε το πρόσωπό του στην ενότητα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο εδώ στη γη πλέον. Ακόμα και τους ανθρώπους έξω να ρωτήσετε, η γη και τα της γης πλέον έχουν χάσει αξία. Ακόμα και έναν άνθρωπο έξω να ρωτήσεις ποιο είναι το νόημα, δεν θα ξέρει να σου απαντήσει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού ευχαριστούμε. Αμήν.